μία όμορφη, είναι Μανούλα, είναι ταλαντούχα, είναι πολύ επιτυχημένη, είναι η Βάσο Λασκαράκη και σε λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας. Ό,τι διάβασες, διάβασες Κώστα Φραγκολιά. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας και να την υποδεχτούμε. Πώς λένε την κόρη της? Εύα. Το έχει ο άτιμος, το έχει. Εύα Τσιμιτσέλη. Έλα ρε Λένη, και νομίζαμε Εύα Δελαφράγκου. Με ποιον έκανε διακοπές το καλοκαίρι και πού πήγε? Με την κόρη της και γυρίσαμε όλη την Ελλάδα με αυτοκίνητο. Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Τι είναι αυτό, Παναγία μου? Τι είναι αυτός ο απουσιολόγος? Ποιο είναι το ονοματεπώνυμο του ρόλου της στο σόι σου? Κώστα Πύλα. Λιδία Χαμπέα. Ναι. Παιδιά, όλα τα ξέρει. Ποια χρονιά παντρεύτηκε σε στόκερ της, πες το. Το 2006. Όχι. Το 2008. Όχι. 6. Όχι. Εσύ τι απαντάς? Το 9 γνωριστήκανε και παντρευτήκανε το 13, 14. Ρε παιδιά, τι είναι αυτός ρε παιδιά? Έλα εδώ Βάσο Λασκαράκη, είναι κρυφό ερωτευμένος μαζί σου. Σε ξέρει καλύτερα και από τον Τσιμιτσέλη αυτό. Έλα εδώ Βάσο Λασκαράκη, είναι χαστική. Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Καλώς ήρθες κοριτσάκι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχώ κι εγώ. Καλημέρα σας. Και ανησυχεί κι άλλος. Να σου πω. Μην τα παρεξηγείτε λίγο. Όταν ένας άντρας σε γνωρίζει τόσο καλά και δεν είναι ο άντρας σου, δεν είναι λίγο περίεργο? Ξεχνάτε μια τεράστια λεπτομέρεια. Ότι με τον Γιάννη είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Α, γι' αυτό. Και τι και σου λέει τις λεπτομέρειες? Όχι, με παίρνει ο Γιάννης και μου λέει τα παράπονά του, εισαγωγικά. Α, ωραία! Για πες, τι μαθαίνουμε λέει πρωί-πρωί. Θέλω να πω λοιπόν για τη Βάσο μας, ότι ήταν να είναι καλεσμένη πριν καμιά εβδομάδα, 10 μέρες. Δύο ακριβώς. Αλλά αρρώστησε η κορούλα σου, γιατί έχετε ξεκινήσει παιδικό και οι μανούλες που ξεκινάνε παιδικό θυμούνται ή το ζουνε τώρα. Κολλάς ό,τι κυκλοφορεί. Το φέρνει, το παίρνει. Και ανέλα των γενεθλίων της εκείνη η μέρα. Όχι, καρδούλα. Και το περάσαμε πολύ ωραία στο σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Γενικά, πώς είναι τώρα αυτή η κατάσταση? Γιατί από τη μία έχει ξεκινήσει τον παιδικό και έχει μια καθημερινότητα η Εύα. Από πέρσι έχει ξεκινήσει. Α, είχε ξεκινήσει, αλλά συνεχίζει και κολλάει και τη δεύτερη χρονιά. Κολλάει για πάντα, βρε σταματήρα. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το φιάσκο. Με τέτοια συχνότητα. Όχι, εντάξει, απλά στο σχολείο εξαπλώθηκε πολύ κακό πράγμα. Χαστριντερίτιδα. Δεν το θέλει καθόλου. Εμείς αυτή τη φορά τη γλιτώσαμε. Το Μάρτιο δεν τη γλιτώσαμε όμως. Όλη η οικογένεια. Ναι, και σε πιάνει, παιδιά, αυτή η χαστριντερίτιδα η άτιμη σε χτυπάει με λίγες ώρες διαφορά. Δηλαδή κυκλοφορεί έτσι. Χάνει και υγρά. Δεν θέλω να συνεχίσω αυτή την κουβέντα πρωί-πρωί. Πώς είσαι μετά από 3 χρόνια, μιας και είχατε και γενέθλια προχθές, πώς βλέπεις τον εαυτό σου, σαν μανούλα, πιο ήρεμη, πιο κατασταλαγμένη, με περισσότερα άγχη? Όχι. Όλα αυτά δεν ξέρω τι είναι. Άγχη. Αυτά που λες. Άγχος κάθε μέρα. Που την αφήνω, που πάω στη δουλειά, που δεν προλαβαίνω να τη δω. Τρέλα. Αυτή όμως τώρα που πια είναι ένα κανονικό ανθρωπάκι που μιλάει, εκφράζει τα συναισθήματά τη, τι σου λέει? Σου έχει πει κάτι, ας πούμε, και έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό? Πολλά λέει. Πολλά. Κύριε, τώρα περνάμε τη φάση του όχι. Τώρα. Λέει τέτοια, δεν θέλω να πάω στη βουλιά. Δεν θέλω να πάω στη βουλιά. Αλλά το καλύτερο είναι ότι είμαστε στη φάση του όχι. Εδώ πήγατε εκδρομή στο σχολείο? Όχι. Βλέπεις, εκδρομή. Φάγατε μακαρόνια? Όχι. Μακαρόνι. Κοιμήθηκες το μεσημέρι? Όχι. Μία με τρεις. Σε όλα όχι. Στην τηλεόραση σου βλέπει. Στο βίντεο όχι. Αλλά πάμε που εσύ δεν είσαι τριών. Όχι, κοιμάται εκείνη την ώρα. Αλλά τυχαίνει Σαββατοκύριακα να έχει επαναλήψεις και να το πετυχαίνουμε καμιά φορά. Αλλά εντάξει, λέει. Γιατί σε λένε? Τι σε λένε Λιδία? Αγάπη. Τι σε λένε Λιδία? Αυτά. Τον μπαμπά της έχει δει. Μερικές φορές που βάζει επαναλήψεις πάλι το. Άμα τον δει να αγκαλιάζει τη Ρενάτα. Δεν την αφήνω να βλέπει τέτοια πράγματα. Γιατί θα περάσουν λάθος πρότυπα. Μπορεί να μην αγκαλιάσουν. Όχι, όχι. Μπερδεύεται λίγο, παθαίνει λίγο κάτι συγχύς. Αλλά όχι, δεν βλέπει πολύ γιατί συνήθως δεν έχουμε τηλεόραση. Θα δει παιδικό άμα θα δει κάτι στο σπίτι. Και συνήθως κοιμάται 8.30 ώρα γιατί σηκώνεται 7.30 το πρωί για να πάει στο παιδικό 8. Ξέρω ότι επειδή και από τις δικές μου κόρες το αντιλαμβάνουμε, δεν καταλαβαίνουν ακριβώς. Δηλαδή σε μένα νομίζουν ότι όλοι βγαίνουν στην τηλεόραση, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι σαν επάγγελμα, ότι όλοι το κάνουν στο πλαίσιο της δουλειάς τους. Εσένα όμως όταν σε αναγνωρίζουν στον δρόμο και σου μιλάνε, τις φαίνεται περίεργο ή νομίζω ότι και αυτό είναι φυσιολογικό? Όχι, εντάξει, ρωτάει καμιά φορά γιατί βγήκε φωτογραφία. Α. Λέω, αγάπη μου, ήταν κάτι παιδάκι που ήθελα να βγουν φωτογραφία με τη μαμά. Γιατί? Ναι. Άντε, τώρα να το εξηγήσεις. Τώρα τι να τις εξηγήσεις. Ναι. Τις έχω πει μερικές φορές ότι ήταν κάτι φίλες της μαμάς. Τι να τις πω τώρα. Γιατί δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το πάρει. Αλλά ρωτάει, γιατί βγήκες φωτογραφία? Ποια ήταν αυτά τα παιδάκια? Υπάρχει μια κτητικότητα. Αδυναμία μέχρι στιγμή σε ποιον έχει έτσι λίγο παραπάνω? Έχει αυτό που έχει ο μπαμπάς με την κόρη? Τώρα, σιγά-σιγά. Αλλά έχει κόλλημα μαζί μου. Δηλαδή, με το που εμφανιστώ εγώ στο πεδίο,
Δεν υπάρχει κανείς. Αρχίζει λίγο αυτά τα. Θέλω αγκαλιά. Θέλω αγκαλιά. Που πας. Και μπορεί να αρχίσει να κάνει λίγο τα αυτά. Πάμε να φάμε. Δεν θέλω να φάω. Δηλαδή είναι σαν επειδή λείπεις πολλές ώρες, τώρα θα τα πληρώσω. Που και πάλι σχετικά με τον προηγούμενο καιρό που ήταν πιο μικρή και τώρα που δεν κάνω και θέατρο, τη βλέπω. Δηλαδή τα απογεύματα είμαστε μαζί μέχρι να κοιμηθεί ένα τρίωρο και τα Σαββατοκύριακα, όλο το Σαββατοκύριακο. Μπράβο. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι η φάση που δεν τη φτάνει και πάρα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι όσο δίνεις τα παιδάκια σου θέλουν και περισσότερο. Έχεις σκεφτεί αν θα μπορούσες να βιώσεις αυτή τη στιγμή και μια δεύτερη εγκυμοσύνη, χωρίς να σε ρωτάω αν θες να κάνεις δεύτερο παιδί. Εντάξει, το έχω πει ξανά ότι ιδανικά θα ήθελα να κάνω ένα ακόμα παιδί, αλλά μου είναι λίγο. Αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτομαι πολύ, γιατί είναι η φύση της δουλειάς έτσι. Είναι ένα σύριαλ που συνεχίζεται, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Και έχω 10 ώρες γύρισμα κάθε μέρα. Στο κουμπό μου, βέβαια, στο ρόλο μια εγκυμοσύνη. Μπράβο, δεν ξέρω. Αν είσαι εγκυούλα, μπορεί να πεις ότι το έκανες, ότι είναι και μέρος του σύριαλ. Άμα δεν θα είναι όμως μια εύκολη εγκυμοσύνη όπως η προηγούμενη και θέλω να είμαι. Α, η προηγούμενη εγκυμοσύνη σου ήταν δύσκολη, βάζω. Όχι, άμα δεν είναι εύκολο όπως η προηγούμενη, γιατί στην προηγούμενη εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά τώρα, και δούλευες κιόλας, να ναι, είσαι χαλαρή. Ναι, δούλευα και εγώ 9 μηνών έχω φωτογραφία που κρεμάω κουρτίνες στο σπίτι. Α, εντάξει, του τρελού. Ναι, δεν κατάλαβα κάτι, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς θα ήταν. Ιδανικά ναι, θα ήθελα, αλλά δεν το σκέφτομαι ακόμα. Η ζωή σου η κοινωνική πώς είναι, δηλαδή θα πας για ένα ποτάκι, θα βγεις με το Γιάννη για ένα φαγητό το ίδιό σας. Α, πάρα πολύ συχνά, δηλαδή πραγματικά, κάτσε να σκεφτώ. Όχι, δεν προλαβαίνω από κοπολιστικά. Πρώτον, γιατί ξυπνάω τα πρωινά 7 η ώρα ή 7 παρά. Σωστά, οπότε 10 η ώρα κλείνει το άτομο το μάτι. Πώς ξυπνάτε κάθε μέρα τόσο πρωί? Με δυσκολία με άλλη, δεν το συζητάς. Κοίτα, με δυσκολία. Το βράδυ από τις 10 κοιμόμαστε εμείς. Πάντως ωραία, ευκαιρίες περνάτε. Κάτι δηλώσεις που είχες κάνει, νομίζω εσύ ήσουν και το συζητούσαμε εδώ πέρα όλοι μαζί, ότι έδωσες την πραγματική διάσταση της Ελληνίδας μάνας με ένα παιδάκι και συζυγού, γιατί σε ρωτάνε, φαντάζομαι, εγώ πολλές φορές, πώς γίνεται με τον Γιάννη να είστε τόσο ευτυχισμένοι και αν είστε τόσο ερωτευμένοι. Δεν είστε στο ροτ σύννεφο που όλα είναι ιδανικά. Α, λέτε στην πρεμιέρα του Γιάννη. Μου ρωτούσε εκείνη η κοπέλα, δεν ξέρω από πού ήταν. Είστε ερωτευμένοι, πώς περνάτε? Ποιο είναι το μυστικό, του κάνεις εκπλήξεις? Και με κούφανε. Με κούφανε τελώς δηλαδή. Είπες να την προσγειώσεις, μάλλον δεν είσαι. Ναι, μετά με πρόσβαλε πολύ γιατί μου είπε ότι είναι 23 χρονών. Και μετά τελείωσαν οι διπλωματικές σχέσεις. Εντάξει, μιλάω τους λίγο πιο ρομαντικά ακόμα τα πράγματα. Ρε παιδί μου, εντάξει, όταν είσαι με έναν άνθρωπο τόσο καιρό, ναι, υπάρχουν στιγμές που είναι ωραίες, αλλά οι περισσότερες στιγμές είναι της τρέλας, δηλαδή. Βάσο, έχεις νιώσει όμως ότι εσύ σαν γυναίκα πρέπει να δημιουργείς τις συνθήκες ώστε να του κάνεις μια έκπληξη, να τον συμπαρασύρεις σε μια ωραία βραδιά? Όχι ρε παιδιά, ότι αν το αφήσεις λίγο και πηγαίνει και στον αυτόματο, πάει και λίγο στον βρόντο. Όχι, αν το αφήσεις και πηγαίνει στον αυτόματο, δεν θα έχεις ποτέ. Δηλαδή μετά γίνεσαι κουμπάρι, αδέλφια, κατάλαβες τι λέω. Απλώς πρέπει να ξέρεις, μόλις βρεις λίγο χρόνο, πρέπει να το οργανώσεις από πριν, να πεις ξέρεις εκείνη την ημέρα έχω κενό. Είσαι αυτός ο άνθρωπος που θα το κάνει. Ναι, θα το κάνω. Εντάξει, και εγώ είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, αλλά θα το κάνω. Δηλαδή αν βρω χρόνο, εντάξει, και όταν ξέρω ότι έχω μια Δευτέρα, μια Τετάρτη που είναι πιο εύκολα τα ωράρια, τα απογεύματα. Εντάξει, θα κανονίσω κάτι να κάνουμε. Αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα, δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες και είναι λίγο δύσκολο. Αυτά που βγάζετε στο τέλος της ημέρας αξίζουν τις πολλές ώρες. Γιατί κάποτε αυτή η δουλειά που κάνετε ήταν πολύ καλοπληρωμένη. Τώρα μπορείτε, επειδή είστε και οι δύο στην ίδια δουλειά και έχετε και την ανασφάλεια του αύριο, γιατί είναι μια δουλειά που φέτος είσαι σε ένα σύριαλ, δεν ξέρεις αν θα είσαι του χρόνου. Θέλω να πω. Στον Α είστε φέτος και οι δύο, ναι. Και περάσατε και την αγωνία και με τις άδειες κι εσείς, ε. Εντάξει, ναι. Εγώ νομίζω ότι πέρασα την αγωνία μόνο το πρωί που ξύπνησα. Που ξύπνησα 6 ώρα και λέω θα ανοίξω τηλεόραση. Και απλά ξύπνησα και το Γιάννη για να περάσει και αυτό το αγώνα. Έτσι. Ναι, τη μόνη μέρα, παιδιά, από όπου. Αλλά μετά νομίζω ότι ήμουν πολύ cool γιατί. Δεν ξέρω, και σε εσά εδώ νομίζω ότι μας καθησύχασαν αρκετά. Ότι, οκ, παιδιά, συνεχίζουμε και βλέπουμε. Μην πανικοβάλλεις. Ότι όλα θα πάνε καλά. Και νομίζω ότι και εμείς συνεχίσαμε κανονικά τα γυρίσματα μετά από 2-3 μέρες. Το είχαμε αφομοιώσει όλο αυτό. Και λέγαμε, οκ, ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Και ότι όλα θα πάνε καλά. Έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να κάνετε μια αποταμίευση για το μέλλον της Εύας, για εσάς, γιατί είναι μια δουλειά? Σίγουρα, μπορώ να σου πω κάτι. Αυτή η δουλειά, ξέρετε κι εσείς, ότι είναι, μπορεί ξαφνικά μέσα σε μια σεζόν να βρεθείς χωρίς δουλειά. Το ίδιο σημαίνει και με εμάς, ότι δεν είναι εύκολο. Κάθε 6 μήνες μπορεί να έχεις να σταματάει. Δεν είναι το σίγουρο ότι ένα σεριάλ θα πάει και 2 και 3 χρόνια. Mm-hmm. Ούτε Σωστό. Το θέατρο εννοείται ότι θα πάει ή θα πάει καλά. Σωστό. Λίγο η φύση της δουλειάς δεν μας δηλαδή το περιμένεις λίγο αυτό. Δεν είναι ότι αγχώθηκα ξαφνικά μόνο με τις άδειες. Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα που ξέρω ένα παιδί δεν μπορεί να ζαμάνφου και να λες τώρα πάω καλά, κάνω σύριαλ, κάνω επιτυχία, θα βγω, θα πιω, θα ταξιδέψω, θα ψωνίσω. Μα και εγώ που έχω πάρει την απόφαση να μην κάνω θέατρο, δεν είναι ότι δεν μου κοστίζει. Μου κοστίζει πέρα από την δική μου ματαιοδοξία σαν ηθοποιό. Που αγαπάς το σαν ναι, μου κοστίζει και ότι είναι ένα λιγότερο εισόδημα για το σπίτι.
Δεν είμαστε στη φάση, καθόμαστε και δεν μπορώ να κάτσω δηλαδή. Δεν έχω την πολυτέλεια να κάτσω. Όχι, δεν ναι. την έχω. Αλλά οκ. Okay. Τι έχει περιορίσει για σένα από τα έξοδά σου, τώρα που έχει κάνει και παιδάκι, σκέφτεσαι και το μέλλον του και υπάρχει και αυτή η οικονομική στενότητα. Δεν έκανα ποτέ ιδιαίτερα έξοδα. Δηλαδή, εγώ περισσότερο ψωνίζω για το σπίτι παρά για μένα. Αλήθεια. Δηλαδή, για μένα ψωνίζω περισσότερο από τα σύριαλ και εσείς που μας φέρουν τα ρούχα και άμα δεις κάτι θα σου αρέσει. Όχι, δεν έκανα ποτέ. Δεν κάναμε ποτέ σπατάλες. Απλώς να. Πάλι ξέρεις, θα πήγαινε σε ένα ταξίδι. Τώρα δεν υπάρχει και ο χρόνος, οπότε θα κάτσει. Το ακριβότερο που μπορεί να βρει κάποιο στην δουλειά σου και ήταν έτσι ένα δώρο που έκανε στον εαυτό σου, τι είναι. Δώρο σε μένα. Κάτι σε παπούτσια θα είναι. Εντάξει, και κάτι που έχω ακριβώς μου το έχουν κάνει δώρο. Δεν το έχω πάρει αυτά εγώ. Αυτά είναι τα σωστά δώρα. Ο Γιάννης είναι τον ακριβό δώρο. Δεν εννοούσα αυτό. Ο Γιάννης είναι τον ακριβό δώρο ή θα κοιτάξει να σου πάρει κάτι που θα σου αρέσει και θα σου πει βάζω μου τι να σου πάρω στα γενέθλιά σου, τι θες, τι σου λείπει. Ναι, θα με ρωτήσει, αλλά συνήθως εγώ θα πω ότι νομίζεις. Θέλω ο άλλος να διαλέξει. Μου αρέσει ο άλλος να διαλέγει το δώρο. Αυτή είναι η κυβέρνηση του δώρου. Πολύ σπάνια αλλάζω δώρα. Πολύ σπάνια αλλάζω δώρα. Και άμα δεν σ' αρέσει, του καναγκάζει να το φορέσει. Όχι, ρε παιδί μου, αν είναι κάτι που θα είναι ακριβό και δεν θα μου αρέσει, θα το αλλάξω για να μην πάει τζάμπα. Αλλά συνήθως θέλω, μου αρέσει να διαλέγει ένα δώρο άλλος και να σκέφτεται ότι. Ναι, μου αρέσει πολύ. Για να δεν έχει δώσει κάποια σημάδια προ τα πίσω. Μια κατεύθυνση, βρε αδελφέ. Αυτό το μαγαζί, σε αυτή τη βιτρίνα, αυτέ τι ώρε. Μίλα με την πολίτρια την ίδια. Εντάξει, αυτό είναι. Εντάξει, τώρα είναι κάτι μεγάλο τσίρκο, όχι, εντάξει. Αλλά συνήθως είναι safe καταστάσεις. Άρα έχει γούστο ο Γιάννης, αυτό κρατάμε. Λοιπόν, δεν το είπα. Εντάξει. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από το σόι σου και επιστρέφω. Ωραία, στο σαλόνι κανένας. Δύο ποτήρια κρασί, μια γυναικεία τάντα και ένα βαλιτσάκι. Φοβάμαι ότι αργήσαμε. Κάτσε, Λιδία μου, μπορεί να μην είναι αυτό που νομίζεις. Αλήθεια και αυτή, γιατί έχει πετάξει τα ρούχα της παντού. Περιμένει να της βάλουμε πλυντήριο. Και έχω και ένα βάρος μεταξύ στήθους και στομάχου, κάπου εδώ. Αυτό είναι από τις τρεις μερίδες κοντοσούλη που έφαγες χθες βράδυ. Ο Σάββας δεν έχει ιδέα από διοίκηση επιχειρήσεων. 20 χρόνια με στην πιάτσα, κάτι ξέρω. Μόλις θέλουμε να βάλουμε λουκέτο στο μαγαζί, θα σε φωνάξουμε. Σάββα, πες. Ναι, ναι. Κοίτα, σκόρδο καήλα, όλοι για τα μαγαζιά. Τι σημασία έχει σε ποιον και αν έχει σε κάποιον αδυναμία, κύριε Αλεξάνδρα. Καλά σας λέει, τι τρώγεστε. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η Αλεξάνδρα δεν έχει αδυναμία σε κανέναν. Χαμός θα γίνει. Τι χαμός, Λιδία, πάτε καλά. Καλά, έχουμε κέφι σήμερα, θα το κάψουμε. Εγώ έχω κέφι να χορέψω. Θα γίνει, δεν μπορώ να σου πω θα γίνει. Θα τη έχει λείψει πολύ η Ελλάδα. Θα τη φαίνονται όλα ιδανικά και ιδηλιακά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ιδηλιακά τα χασάπικα. Εμείς πήγαμε τρεις ώρες εκεί μέσα και βρωμήσαμε κρεατήλα. Εντάξει, ρε Διονυσάκο μου, τα είπαμε αυτά. Οι σχέσεις είναι περίπλοκες, είναι. Δεν ήμουν σωστός απέναντί της. Δεν ήμουν πιστός. Ήσουνα, βρε Διονύση, αλλά ήσουνα και δύο υπήρους μακριά. Και εσείς δεν σκεφτήκατε τίποτα καλύτερο για να το μετακινήσετε. Αχ, ξυπνάδες. Πού να ξέρεις κι εσύ ότι στα σπορ συμβαίνουν και ατυχήματα. Έχεις να βάλεις αθλητικά από την έκτη δημοτικού. Έλα στη θέση μου. Τώρα δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά εγώ στα 20 σπούδαζα. Δεν έκανα τέτοια πράγματα. Κι εγώ σπούδαζα, αλλά. Ήμουν μια φτωχή επαρχιωτοπούλα. Ανάγκη από χαρτζηλίκι είχα. Φτωχή επαρχιωτοπούλα, την κασέτα την κράτησες όμως. Ανθύμιο! Να μην θυμάμαι που ήμουν ένα κοριτσάκι σαν τα κρύα τα νερά. Να το δείχνεις στα εγγόνια σου, να βλέπουν, να καμαρώνουν τι έκανε η γιαγιά στα ένδοξα νιάτα της. Το παιδί έχει κάποιο σοβαρό θέμα. Δεν γίνεται να άλλαξε ριζικά από τη μία μέσα. Κάτι την απασχολεί, κάτι είναι συνεχώς μέσα στο μυαλό της. Εμένα πάντως κάπου πάει το μυαλό μου. Πες δε, Ζουζουνέλ. Πονάει το δοντάκι της. Χαίρετες. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Επιτέλους μου απάντησε, τέλεια. Σχέδιο, τι σχέδιο. Μου αρέσει ένας συμμαθητής μου, ο Χρήστος. Ναι. Μετά μου έστειλε το πρώτο μήνυμα. Μόλις το είδα, άρχισε να χτυπάει τόσο δυνατά η καρδιά μου που νόμιζα πως θα βγει έξω. Τι Αντωνία, γιατί βούρκωσες. Μεγαλώνεται. Μεγαλώνεται και είναι ωραίο. Αχ, πω. Ετοιμάσου να τα ακούσω από την Εύα αυτά. Αισθάνεται τα πρώτα σκυρτήματα και δεν τα λέει στη μαμά. Και τα λέει στην. Ναι, αυτό είναι και το θέμα του επεισοδίου. Ότι τα παιδιά μας λίγο μας φοβούνται γιατί είμαστε λίγο αυστηροί και ότι πάνε και τα λένε στη θεία. Και είναι ένα πολύ ωραίο επεισόδιο, πολύ τρυφερό. Και είναι τα κορίτσια μας φοβερά στο. Θα το δούμε γιατί σας βλέπουμε ούτως ή άλλως. Με τη Λίδια έχεις κοινό αυτό, δηλαδή να είσαι έτσι ατακάριστη στις απαντήσεις στο Γιάννη, δηλαδή όπως είπε τον άντρα. Γιατί βάζεις και το Γιάννη μαζί. Βρε ο άντρας σου. Γενικά είσαι στους ανθρώπους. Και στις φίλες σου και στους φίλους σου. Ναι, γενικά. Το έχω αυτό λίγο. Τι ζώδιο είσαι, Ζυγός με Σκορπιό. Κάτι έχεις όμως και σε δυναμικό κρυό, λιοντάρι, κάτι έχεις, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω. Ναι, τα περισσότερα μίλα και είναι... σε των ζωδιακών. Μια σκοδία επάνω της δεν βλέπεις που σαρώνει φέτος. Αγάπη μου. Μου είπανε θα μείνει μέχρι το χρόνο τον Οκτώβριο, έτσι. Και φέρνει και επέκταση παιδιά ο Δίας, τα λέγω να τα ξέρεις. Επέκταση μπορεί να πάρουν δύο στρέμματα να μεγαλώσουν τον κήπο. Δηλαδή, επέκταση παιδιά.
εκεί. Στο Μαρούσι. Εμένα το προηγούμενο παιδί που ανήκει στον Κρόνο. Α, ναι. Και ο Κρόνο είναι δέσμευση. Λοιπόν, έχουμε τι 10 ερωτήσει τη συντακτική ομάδα τη εκπομπή. Θέλουμε γρήγορε ατακαριστέ απαντήσει. Σαν αυτέ που δίνει ω Λιδία. Ποιο είναι ο πιο συχνό λόγο που καυγαδίζει με τον Γιάννη? Οχ. Η αταξία. Μέσα στο σπίτι. Που είναι φαντάζομαι δική του. Ναι. Φαίνομαι εγώ για άτεξη. Όχι, εσύ είσαι ψυχαναγκαστική σαν και εμένα. Λοιπόν, έχεις κάνει... Τι λέει, έχεις κάνει μόνο και... Α, τι έχεις κάνει μόνο και μόνο για να ευχαριστήσεις την οικογένειά σου, ενώ εσύ, ας πούμε, δεν το πολύ ήθελες. Άσχετο. Φασολά. Αυτό είναι φαγητό. Γενικά, τι έχει κάνει μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει την οικογένειά σου και εσύ, ακόμα ή και την κόρη σου. Δηλαδή, μπορεί να βαριέσαι στο πάρκο, να πηγαίνει για την ναι, να έχω βγει, ας πούμε, πρωί-πρωί Σάββατο βόλτα. Πρωί πρώτα μιλάμε 9 η ώρα. Ναι, επειδή σου λέγει Εύα, πάμε ναι, βόλτα. Να πάμε βόλτα. Τι είναι το πιο άκομψο φλερτ που σου έχει κάνει ποτέ θαυμαστή? Δεν μπορώ να το πω. Δεν πειράζει. Πες, παιδί μου. Περιφρονητικά, δεν χρειάζεται. Πες με εμένα και θα το πω εγώ. Ήταν σε διπλανό αυτοκίνητο που φορούσε ένα φτάκι, ήταν ένα μεγάλο αυτοκίνητο που έβλεπε μέσα. Δεν μπορώ να εκφραστώ όμως τώρα. Α, και κοίταζε έτσι. Όχι, ήταν και φραστή. Άνοιξε το παράθυρο για να μιλήσει, ναι. Α, και με ποδάρε, ξέρω εγώ. Κάπου πολύ, πάρα πολύ ωραία το είπε. Αυτό ήταν όχι κομψό, θεόκομψο. Κατάλαβα, όχι που περίπου κινήθηκε. Και αν σου έχει γίνει ποτέ πρόταση να παρουσιάσει εκπομπή? Κάθε χρόνο τα τελευταία 9 χρόνια. Αλήθεια. Ναι. Τι εκπομπή όμως? Τα πάντα. Ό,τι κυκλοφορεί στην τηλεόραση δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ακόμα και κριτή σε talent show, ας πούμε. Α, ναι. Μεγάλη επιτυχία. Μετά το γάμο σου μειώθηκαν οι θαυμαστέ σου? Α, δεν ξέρω. Δεν το έχω, δεν ξέρω. Δεν είχα ποτέ φοβερές εκδηλώσεις, δηλαδή. Καλά, δεν βγαίνεις κιόλας τώρα να το διαπιστώσεις, θα μου πεις έξω. Δεν είμαι ποτέ. Νομίζω περισσότερο να σου πω έχω πετύχει στις γυναίκες. Δηλαδή, παρά έτσι να είναι. Δεν εννοώ αυτό που εννοείς, ότι ας πούμε και στα social media έχω πιο πολύ... Σε αγαπάνε οι γυναίκες. Ναι, okay. Γυναίκες. Έχεις ψάξει ποτέ το κινητό του Γιάννη, αλήθεια? Όχι, αλήθεια. Βάσο. Χαλά την πιάτσα. Είχες ποτέ ντροπιαστική στιγμή στη δουλειά σου? Ντροπιαστική. Έχω πέσει στο θέατρο, πάνω στη σκηνή. Και τι κάναν οι θέατροι? Πέρασε. Πέρασε, εγώ συνέχισα κανονικά. Οι άλλοι γελούσαν. Ναι, εγώ προσπάθησα να το ενσωματώσω. Σακατεύτηκα, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Μετά σκηνοθέτησε, το ζήτησα να το κάνει κάθε φορά. Έτσι θα έπρεπε. Α, όχι. Συγγνώμη, Δημήτρη. Όχι. Εγώ έχω συλλάβει, λέει. Έχει αναγκαστεί να φας χάλια φαγητό μόνο και μόνο επειδή το μαγείρεψε ο άντρα σου ή μια φίλη σου? Σε ένα κάλεσμα ή πεθερά σου? Όχι, όχι. Χάλια, όχι. Εντάξει. Έχεις δουλέψει με συναδέλφους που ήσασταν τσακωμένοι, αλλά έπρεπε να είστε με λιγάλα? Όχι. Και αν τύχει, το κάνεις ή... ναι, φυσικά. Επαγγελματίας στην αγάπη μου το κορίτσι. Λοιπόν, Βάσο. Ο γιατί είναι άλλη σου λέει, εγώ δεν δουλεύω με αυτόν. Τελείωσε. Εγώ με τον Τζιμιτσέλη. Σιγά εσύ, ρε Μπρατ Πιτ, που χωθέτεις και όρους στο συμβόλαιό σου. Καλά, κάθε μέρα, τρεις. Βασούλη, πριν σε αποχαιρετήσουμε, κάνουμε το σόι σου, συνεχίζουμε πολύ δυναμικά. Που επειδή φέτος δεν κάνεις θέατρο, ετοιμάζεις κάτι άλλο που θες να αναφέρουμε? Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Μόνο το σόι και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τέλεια. Όλα τα καλά σου ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Λοιπόν,